Καλημέρα! Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 και έχουμε μια επιστολή με θέμα «Υπερευαίσθητος ο σύζυγος». Κυρία Θέκλα, μου αρέσει πολύ να σας ακούω και ευχαριστώ για όσα μας προσφέρετε με αυτά που λέτε. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι ένα δραστήριο και πολύ κοινωνικό πρόσωπο γύρω στα 60, συνταξιούχος τώρα, παντρεμένη με συνομήλικο μου άνδρα πάνω από 30 χρόνια. Με μεγάλα παιδιά που δεν ζουν μαζί μας. Έχω κάνει πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία... ...και πιστεύω ότι έχω σε αρκετό βαθμό αυτογνωσία. Από ό,τι θυμάμαι... ...πάντα εγώ οργάνωνα τη ζωή μας... ...και ο άντρας μου συνήθως ακολουθούσε. Είναι ένα πολύ έξυπνο πρόσωπο με μεγάλη μόρφωση... ...συνταξιούχος τώρα και αυτός. Τον αγαπώ πολύ και τον θαυμάζω. Εισπράττω πολύ αγάπη και από εκείνα, ...με προθυμία η τις επιθυμίες. Δεν είμαστε όμως χαρούμενοι, ενώ φυσιολογικά θα έπρεπε. Το πρόβλημά μας είναι ότι εκείνο είναι πολύ ευαίσθητος στην απόρριψη και στην κριτική εκ μου. Έχουν αρχίσει κάποια προβλήματα με την υγεία του και ανησυχώ πολύ. Μερικές φορές νιώθω ότι δεν μπορώ να στηριχτώ επάνω του. Εισπράττω μια αβεβαιότητα ...εκ μέρους του, αν είναι σωστό αυτό που θα κάνει, επειδή δεν ενεργεί γρήγορα όπως εγώ. Εγώ παρορμητικά το διορθώνω και το μαλώνω μερικές φορές, με αποτέλεσμα να στεναχωριέται και να κλίνεται στον εαυτό του. Εγώ τότε υποφέρω πολύ, επειδή τον αγαπώ και δεν έχω ποτέ καμία πρόθεση να το στενοχωρήσω. Ξέρεις ότι σε καταλαβαίνω πάρα πολύ και ο άνδρας μου θα καταλάβει πάρα πολύ το δικό σου άνδρα. <laughs> σου πω στην πορεία γιατί. Όλο λέω δεν θα το στενοχωρήσω ποτέ ξανά και κάποια στιγμή που θα βιάζομαι ή θα είμαι κουρασμένη θα πω κάτι που θα τον πληγώσει πάλι. Τότε κλείνεται στον εαυτό του και εγώ περιμένω να του περάσει. Έχει μεγαλώσει σε μια κλειστή οικογένεια, χωρίς κοινωνική ζωή και δεν του έκαναν προτροπές ή παρατηρήσεις. Αντιθέτω με εμένα, που μεγάλωσα σε μια οικογένεια με συνεχεί προτροπέ για το σωστό και παρατηρήσει για τα λάθη μου, κυρίω από τη μητέρα μου. Του έχω προτείνει να κάνει ψυχοθεραπεία, αλλά δεν θέλει. Όταν προσπαθώ εγώ να χαμηλώσω τους τόνους και να προσέχω σχολαστικά τι λέω, νιώθω ένα σφίξιμο στο στομάχι και ότι δεν είμαι ο μου. Ε, βέβαια. Θέλω να είμαστε χαρούμενοι και να περάσουμε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μας με υγεία Υπάρχει τρόπος άραγε? Περιμένω την απάντησή σας, σας ευχαριστώ πολύ Με όποιο τρόπο νομίζετε, μου είπετε, είπετε να σας απαντήσω αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να γίνει vlog, δεν έχουμε ξανακάνει Λοιπόν φίλε Νάδα, διαβάζοντας την επιστολή παρατήρησα αρκετές ομοιότητες του δικού σου χαρακτήρα και της δικής σου προσωπικότητας με τα αντίστοιχα δικά μου, με μένα, και κάποιες ομοιότητες του σύζυγου σου με το δικό μου σύζυγο. Λοιπόν, τι γίνεται. Όντως, όπως το έχεις πει, ο τρόπος, όπως το έχει καταλάβει κιόλα, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει, μας επηρεάζει στο πώς διαχειριζόμαστε τα αρνητικά συναισθήματα. Και επίσης μας επηρεάζει και στο πώς διαχειριζόμαστε τις, δύσκολες συνθήκες είτε τις συνθήκες κινδύνου ή τις αγχώτικες συνθήκες. Θα αρχίσω πρώτα από σένα. Μεγαλώνοντας σε ένα σπίτι που είχες πολύ επικριτικότητα, φαίνεται ότι υπήρξε αρκετή επικριτικότητα και λες κυρίως από τη μητέρα σου, ε, αυτό είναι πάρα πολύ πιθανόν να σε έχει οδηγήσει στο σημείο του να θεωρείς υποχρέωση σου, υποχρέωση σου να διορθώνεις τα κακό κείμενα παντού στον εαυτό σου, πρώτα απ' όλα, στον σύντροφό σου, στα παιδιά σου, φαντάζομαι τα ήταν μικρά κλπ, κλπ. Από την άλλη, ένα σπίτι με συνεχή επικριτικότητα και με συνεχείς προτροπές προς το καλό και παρατηρήσεις για διόρθωση λαθών, προκαλεί και άγχος στα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανόν εσύ σήμερα η ίδια να και με τον εαυτό σου, όχι μόνο με τον άντρα σου, περισσότερο από το κανονικό ή περισσότερο από το ρεαλιστικό κίνδυνο. Επειδή έχει κάνει ψυχοθεραπεία, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνει τι εννοώ. Τώρα, ο άνδρα σου, έτσι όπω τον περιγράφει, φαίνεται ότι δεν έχει διδαχθεί από τη διαπαιδαγώγηση του. Δεν έχει πάρει από τους γονείς του κατάλληλα εργαλεία αντιμετώπισης ενδοψυχικών συγκρούσεων. Οι ενδοψυχικές συγκρούσεις είναι όταν έχουμε μέσα μας αρνητικά συναισθήματα και όταν μια επιθυμία μας ή μια σκέψη μας ή μια πράξη μας έρχεται, έρχεται σε σύγκρουση με κάτι άλλο ή σε σύγκρουση με τον σύντροφό μας ή ο σύντροφος μας έρχεται σε σύγκρουση με μας και εμείς δεν αντέχουμε τη στενοχώρια από μέσα μας. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα αρνητικά συναισθήματα που παράγονται από μια ενδοψυχική σύγκρουση και ο άντρας σου όπως περιγράφεις Ακολουθεί ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα για να αντιμετωπίσει εντό εισαγωγικών την ενδοψυχική σύγκρουση, που αυτό είναι τη παθητική επιθετικότητα. Να κατεβάζει μούτρα, να κλείνεται στον εαυτό του και να κόβει κάθε επικοινωνία. Να σου κάνει δηλαδή και stonewalling. Όχι μόνο παθητική επιθετικότητα, αλλά κυρίω ε, πιο εξειδικευμένα stonewalling. Το ότι σταματάει να μιλάει. Αυτό που σταματάει να μιλάει είναι ιδιαίτερα τραυματικό προ εσένα. Γιατί εσύ. Είσαι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην, κριτικό... στην κριτική και φαίνεται και από τον τρόπο που γράφεις ότι έχεις αναπτύξει τη λογική σου ως ένα υγιή μηχανισμό άμυνα στην εκλογήκευση για να μπορείς να αντιμετωπίζεις αυτά που σε στενοχωρούν. Από τη στιγμή όμως που ο άνδρας σου απλώς κατεβάζει ρολά, απλώς κατεβάζει τα μούτρα του και απλώς σταματά να μιλά δεν σου δίνει την ευκαιρία να μπορέσεις εσύ ίδια να εκλογικεύσεις μέσα στη συζήτηση μαζί του αυτό που συμβαίνει για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι μόνο ο άντρα σου ευαίσθητο, είσαι και εσύ ευαίσθητη, παρόλο που δεν φαίνεσαι να είσαι ευαίσθητη. Παρόλο που μπορεί να θεωρήσει η κακιά τη υπόθεση. Εντό αγωγικών η κακιά τη υπόθεση. Παρόλο που μπορεί να θεωρήσει το πρόσωπο εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ δυναμικό και πάρα πολύ επιτακτικό, δεν είσαι. Είσαι και εσύ πολύ ευαίσθητη. Και κάθε φορά που ο άνδρα σου κατεβάζει μούτρα, κατεβάζει ρολά, εσύ πληγώνεσαι. Από την άλλη, αυτό που περιγράφεις, ότι έχεις προσπαθήσει να μην είσαι ο εαυτός σου και να μην εκφράζεις την ανησυχία σου, την άποψή σου, την έγνοια σου στο τέρι σου, ότι σε κάνει να νιώθεις ένα σφίξιμο στην κοιλιά και σε κάνει να μην, νιώθει, εα... να μην νιώθεις ο εαυτός σου, είναι φυσιολογικό. Δεν είναι καλή ιδέα για κάποιον άνθρωπο να καταπιέζει τους υγιείς μηχανισμούς άμυνας που έχει για να μπορεί να ανταπεξέλθει από τις όποιες ενδοψυχικές συγκρούσεις. Γιατί και για σένα είναι το ψυχική σύγκρουση να βλέπεις τον άντρα σου, για παράδειγμα, να έχει θέμα υγείας και να μην προσέχει την υγεία σου, την υγεία του. Σε νιώθω, πόσο σε νιώθω, πόσο σε νιώθω, όπως και πολλές άλλες γυναίκες μπορεί να σε νιώθουμε, όπως και άλλοι άντρες μπορεί να σε νιώθουμε, γιατί μόνο οι άντρες που δεν προσέχουν την υγεία τους, συνήθω είναι οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες που δεν προσέχουν την υγεία τους. Λοιπόν. Αυτό το, ετούμενο, το, το, το ζητούμενο στη δική σας περίπτωση είναι να μπορέσετε και οι δυο να καλυτερεύσετε. Να καλυτερεύσετε τους μηχανισμούς άμυνας που χρησιμοποιείτε για να αντιμετωπίσετε τους πραγματικούς ή φανταστικούς κινδύνους που έχετε στη ζωή σας. Όταν λέω φανταστικούς κινδύνους, μιλάω για τον υπερβολικό άγχος, το μη ρεαλιστικό άγχος που μπορεί να έχεις εσύ για θέματα υγείας ή για κάποια άλλα θέματα, που, το οποίο μπορεί να έχει και ο άνδρας σου. Γιατί πολλές φορές τα περισσότερα πράγματα για τα οποία αγχωνόμαστε δεν είναι τόσο σημαντικά όσο τα παρουσιάζει σε μας μεγάλα και τεράστια το άγχος μας. Έχει μια μεγενθητική ικανότητα το συνέστημα του άγχους και τα δείχνει ώρα πολύ σπουδαία, πολύ μεγάλα, πολύ επικίνδυνα. Λοιπόν, λες ότι ο άντρας σου δεν δέχεται να κάνει ψυχοθεραπεία. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο. Ένα άνδρα στα 60, ο οποίο έχει μεγαλώσει σε ένα πολύ συναισθηματικά στερητικό περιβάλλον, που δεν έχει διδαχθεί του βασικού τρόπου έκφραση των συναισθημάτων από την οικογένεια του, πώ θα μπορέσει να το χωνέψει, να το πιστέψει και να το κάνει να πάει στη ψυχοθεραπεία. Μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο. Η γνώμη μου είναι να του δώσει αυτό το βλόκ να το δει και να του πει: Εγώ έχω στείλει αυτή την επιστολή. Αντιλαμβάνεσαι, σύζυγη τη σύζυγου που έχει στείλει την επιστολή, ότι δεν έχει δώσει κανένα πολύ στοιχείο η γυναίκα σου που να προδίδει την ταυτότητά σου. Άρα είσαι ασφαλή. Η γνώμη μου είναι ότι και η γυναίκα σου χρειάζεται να ηρεμήσει λίγο από το άγχο που έχει, αλλά και εσύ χρειάζεται να μάθει να ανοίγεσαι. Να μάθεις να λες με λόγια αυτό που σε ενοχλεί. Σε ενοχλεί που σου και βάλει τη τσρίδα η γυναίκα σου. Πέστε το, με ενοχλεί που μου τσίριξε. Σε στενοχωρεί που η γυναίκα σου σου έχει ε, κάνει παρατήρηση για το Α, το Β, το Γ. Πέστε το, με στενοχωρεί που μου έκανε παρα, παρατήρηση. Και άκουσε την τι θα σου απαντήσει, και μπείτε και οι δυο μαζί σε ένα δημιουργικό διάλογο, ο οποίο θα βοηθήσει και του δυο σα. Από τη μια να καταλάβετε ο ένας τι νιώθει ο άλλος, δηλαδή θα καλλιεργήσετε την συνέστηση, να μπορέσεις να μπει εσύ στη θέση της και να μπορέσει και αυτή να μπει στη δική σου θέση. Γιατί έτσι όπως κάνετε αυτή τη στιγμή, που ο καθένας λειτουργεί με το δικό του τρόπο, εσύ κλεινόμενος στον εαυτό σου και αυτή γενο, γεν, γενόμενη εξαιρετικά επικριτική ή πολύ επικριτική ή απλώς επικριτική, δεν καταφέρνετε να καταλάβετε ο ένα τι νιώθει ο άλλος. Καταφέρνετε μόνο να προκαλέσετε στενοχώρια και θλίψει ο στον τον άλλο και είναι κρίμα. Γιατί τώρα είστε σε καλή φάση στη ζωή σας. Είναι τέλεια να έχει, να να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά σου. Από ότι δεν μου γράφει η γυναίκα σου κάτι για, για να έχετε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που δυστυχώς πολλοί άνθρωποι στην ηλικία σα έχουν σοβαρέ οικονομικέ δυσκολίε, σοβαρέ οικονομικέ δυσκολίε επιβίωση στην Ελλάδα τη κρίση και στην Κύπρο τη κρίση. Οπότε είναι ίσω η, η, φάση σα τώρα πολύ καλή φάση για να περάσετε όμορφα. Α. Παρά να στενοχωριέστε. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσει να μιλά. Και, και, και δεν σου λέω να αρχίσει να λε καλά λόγια, να να λε κακά λόγια. Σου επιτρέπω. Η επικοινωνία δεν σημαίνει μόνο να λες αγάπη μου και μάνα μου και μωρό μου. Η επικοινωνία σημαίνει κόρη μου, με ενευρίασε σε αυτό που είπες. Τι είναι αυτές οι βλακίες που μου λες. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που μου μίλησες με αυτόν τον τρόπο. Νιώθω ότι δεν με αγαπάς όταν μου λες αυτό το πράγμα. Ή άκουσε και τη δική μου πλευρά. Μην θεωρείτε ότι η επικοινωνία ανάμεσα σε ένα ζευγάρι είναι μόνο τα γλυκόλογα η επικοινωνία ανάμεσα σε ένα ζευγάρι και η ζωντανή σχέση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι είναι και να βγάζουμε τα ψυχά μα και να λέμε τα παράπονα μα ο ένα στον άλλο και να απαιτούμε αυτά που δικαιούμαστε από τη σχέση μα. Και εσύ δικαιούσε κάποια πράγματα από τη γυναίκα σου που προφανώ δεν τα λαμβάνει, και εκείνη δικαιούται κάποια πράγματα από σένα που προφανώ δεν τα λαμβάνει. Έχετε και δύο δίκιο, έχετε και δύο άδικο. Αν δεν μιλήσετε όμω και οι δύο, δεν θα μπορέσετε να βγάλετε άκρη. Οπότε λύση δεν είναι να σιωπήσει η γυναίκα σου. Λύση είναι να αρχίσει να μιλά κι εσύ. Να τη βάζει κι εσύ στη θέση τη, να δούμε αν θα τη αρέσει. Και το, 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 το σκοπό δεν είναι να, να την εκδικηθεί ή να δει τον νόστο που λέμε στα Κυπριακά. Να, 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 καταλάβει, ε, να καταλάβει πόσο δύσκολα βιώνει εσύ. Το θέμα είναι να μπείτε σε ένα δημιουργικό διάλογο. Και δημιουργικό διάλογο δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν μιλούν οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να υπάρξει διάλογο με εννοήματα ή με κατεβασμένα μούτρα ή με πράξεις του στυλ σου μιλάω. Ο διάλογος είναι κάθομαι να μιλήσω. Λοιπόν φίλε Νάδα, αν εσύ ε, τον εαυτό σου και δεν μιλάς θα πας και κάτι. Ε? ε θα, αρχίσεις, θα, αρχίσεις, και εσύ να έχεις θέματα υγείας. Γιατί υπάρχει μεγάλη σύνδεση μεταξύ Τη εκφραστικότητα, τη συναισθηματική εκφραστικότητα και τη διαχείριση των συναισθημάτων και τη γενικότερη όχι μόνο ψυχική αλλά και σωματική υγεία του ανθρώπου. Δηλαδή όσο πιο κοντά είμαστε στα συναισθήματα μας, όσο πιο πολύ αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα που νιώθουμε κάθε φορά και κυρίως τα αρνητικά συναισθήματα όπως είναι το άγχος, ο θυμός, ο φόβος, η θλίψη, η οργή, η αγωνία κτλ. κτλ, κτλ. Όσο τα εντοπίζουμε, τα αναγνωρίζουμε και τα διαχειριζόμαστε, τόσο λιγότερο επιβαρύνεται η σωματική και η ψυχική μας υγεία από αυτά. Άρα για τα καλό της υγείας και του γάμου σας, αλλά και της υγείας και το δυο σα, αρχίστε να μιλάτε και ας τσακωθείτε, χαρά στο πράγμα. Μη φοβάστε τα ζευγάρια που μιλούν πολύ και τσακώνονται πολύ, να φοβάστε τα ζευγάρια που δεν μιλούν καθόλου και δεν τσακώνονται αλλά κρατάνε μούτρα. Φίλε έχει την αγάπη μου και τη συμπαράστασή μου. Ελπίζω να μην με παρεξηγήσει που σου βρήκα και σε ένα ελαττώματα. Σου βρήκα και αυτά που βρίσκω πάνω σε μένα. Ε. Καλημέρα.